Καλησπέρα σε όλου. Προγνωστικά για το ομόνιο Ολυμπιακό, η μεγάλη ρεβάν του 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο προέρχεται από την νίκη κόντρα στον Πανετολικό με 2-0, με μια αρκετά καλή εμφάνιση μπορώ να πω. Για ακόμη μια φορά είδαμε στο δεύτερο μήχημα τα γκολ, με ένα γκολ του Ελαραμπί στο 48 και με ένα γκολ του Καφού στο 86. Είδαμε πω ένα Ολυμπιακό χωρί βαλμπουενά και μπουχαλάκι είναι ένα τίποτα με λίγα λόγια. Με το που μπαίνει ο βαλμπουενά, αρχίζουν και αλλάζουν παλιέ όλοι οι παίκτε. Και ο μπουχαλάκι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο παίκτη. Ένα χρήσιμο οκτάρι τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό. Ο οποίο έδωσε πάρα πολλέ παλιέ, μοίρασε την μπάλα, αλλά έχω να τονίσω πως η... με το που μπαίνει ο... ο Βαλμπουενά είναι σαν να γυρνάει ολόκληρη ομάδα. Παίρνει το τρίποντο λοιπόν από τον Πανετολικό και είναι στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο χαίρεσε και την ομόνια με 2-0, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση πιστεύω. Μια εμφάνιση η οποία θα έλεγα μου λείπανε αρκετά γκολ ακόμα πιστεύω με την εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακό τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Βέβαια, ο τροματοφυλάκα τη Ομόνια, ο Φαμπιάνο, πιστεύω έκανε τρομερή δουλειά. Έβγαλε πάρα μα πάρα πολλέ ευκαιρίε. Πιστεύω ήταν ξεκάθαρο MVP τη ε, Ομόνιας. Ομόνια. Έπαιξε πάρα πολύ καλή μπάλα. Έβγαλε φάσει ο οποίε ήταν πάρα πολύ δύσκολε να βγουν και πιστεύω. Ήταν πάρα πολύ τυχερή η Ομόνια η οποία είχε τον Φαμπιάνο για τον Ροδοφυλάκα και έφαγε μόνο δύο γκολ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ τυχερή γιατί ε, ο Ολυμπιακό άρχισε να βάλει ακόμα ένα τουλάχιστον γκολ. Ένα με δύο γκολ τουλάχιστον ακόμα. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο κέρδισε με τον γκολ του Ενά στο 69 από πέναλτι και με το φοβερό γκολ του Ελαραμπή στο 92. Με ένα φοβερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή στην γωνία του Φαμπιάνο. Εξαιρετικό σουτ. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο μετράει ε, το 5-1-3 με τα, το ρεκόρ κόντρα στις κυπηριακές ομάδες 5 νίκες, μία σοπαλία και 3 σίτες κόντρα σε κυπηριακές ομάδες η ομόνια η οποία παραμένει αίτητη ε, σε 6 εντός έδρας ευρωπαϊκής ε, αναμετρήσεις με 4 νίκες και 2 σοπαλίες ε, η τελευταία της σίτα ήταν κόντρα στην δυναμό Μόσχας το 2014-15 στα playoff του Europa League ο Ολυμπιακός ο παραμένει και αυτός αίτητος, ανεξαρτήτως έδρα ε, σε όλα τα προκριματικά των διοργανώσεων με 14 ε, νίκες και 3 οπαλίε, ε, Η Ομόνια από την άλλη, η Ομόνια η οποία δεν στάθηκε καλά κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές ε, η άμυνα της κυρίως αλλά και ε, το κέντρο της δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφεραν να βρει πάρα πολλού χώρους. Είδαμε έναν Βαλμπουενά ο οποίος πραγματικά βρήκε πάρα μα πάρα πολλούς χώρους. Το ίδιο και ο Ρατζέλοβιτς. Ο οποίος μπήκε στην συνέχεια κιόλα. Είδαμε έναν Ελα, 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 Ελαραμπή ο οποίος γενικά βρίσκεται σε φόρμα. Έχει σκοράρει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Πιστεύω πω ε, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, παίζει πάρα πολύ με την ε, φόρμα που θα βρίσκεται. Ε, δηλαδή, ανάλογα με τα γκολ και το ποσοστό σκοραρίσματος που έχει ανά παιχνίδι. Κυμαίνεται πάρα πολύ. Είναι ένα τέτοιο παίκτη. Από την άλλη, η ομόνια η οποία ε, ε, ιτήθηκε. Τώρα την Κυριακή Υποδέχεται την ΑΕΛ σου για την 6η ε, αγωνιστική του πρωταθλήματο. Η οποία μόνο είναι με μία λιγότερη αγωνιστική ουσιαστικά. Η Ομόνια η οποία είναι γκολ-γκολ goal -goal στα, στα τελευταία 3 από τα 4 παιχνίδια τη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακό είναι 2-3 γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Είδαμε 2 γκολ με τον Πανετολικό, 2 γκολ με την Ομόνια, 3 γκολ με, με τον Αστέρα Τρίπολη. Γενικά στα, τρε... στα τελευταία τρία παιχνίδια βλέπουμε να κυμαίνεται πάρα πολύ το 2-3 γκολ. Ε... Όσον αφορά το παιχνίδι, ομόνια ολυμπιακό. Ε... Πιστεύω πως η ομόνια θα ανοιχτεί πάρα πολύ. Σίγουρα θέλει να παίξει το ανοιχτό τη παιχνίδι. Σίγουρα θα πιέσει τον Ολυμπιακό, αυτό είναι σίγουρο. Θα θέλει να πιέσει γιατί είναι η τελευταία της ευκαιρία, δεν έχει κάτι να χάσει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο χαρτί αυτό, ή όλα ή τίποτα, ή πα στου ομίλου ή πα στου ομίλου του Europa League. Και ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο χαρτί. Είναι ή όλα ή τίποτα. Πρέπει να τα δώσει όλες αυτό το παιχνίδι, ε, του αποτελέσματο. Οι εντεκάδε οι, οι οποίε ήταν προηγούμενα παιχνίδια, στο προηγούμενο παιχνίδι τουλάχιστον, και πιστεύω θα είναι και πιθανέ εντεκάδε για το παιχνίδι που μα έρχεται κιόλα. Είναι ο Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπα, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Μασούρα, Φορτούνη, Βαλμπουένα και Χασάν. Πιστεύω ότι για τον Χασάν μπορεί να, βάλει τον, μπορεί να ξεκινήσει με τον Ελα... Ελαραμπή. Ε, και θα μπορούσε να ξεκινήσει και με τον Ελαραμπή και στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι ο Ελαραμπή είναι ένα παίκτη ο οποίο όταν βλέπει ευρωπαϊκό παιχνίδι, ε, ουσιαστικά στο γήπεδο είναι σαν να φοράει τα καλά του. Μπαίνει με το πάθο του, με τη συγκέντρωσή του, συγκεντρωμένο για να σκοράρει και να κερδίσει το παιχνίδι ε, αυτό και η ομάδα του. Οπότε πιστεύω στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε κατά πάσα αυθανότητα τον ε, LRB Από την άλλη η ομόνοια με τον ε, ...Fabiano, Φαμπιάνο, με τον Λάινγκ, Luther, Χούμποσαν, Λέσακ, Τιάγκο, Γκόμες, Γκόμες, Μπάιχακ, Papoulis και Σένε Πιστεύω ότι ο Λέαξ ήταν ο παίκτη αν δεν κάνω λάθος που έκανε το πέναλτι ε, έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι, το ίδιο και ο παπουλή. Πιστεύω εάν ε, αλλάξει κάτι ο προπονητής ο, ο Χένιγκ Μπέργκ, θα είναι ανάμεσα στο Λέαξ και τον Παπουλή. Ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι δεν μου άρεσαν σχεδόν καθόλου στο παιχνίδι. Ο Λέαξ έκανε εκείνο το ανόητο πέναλτι και γενικά έχασε πάρα, πολύ, πάρα πολλές φορές τον παίκτη του. Οπότε πιστεύω οι αλλαγέ για τον Μόνο θα είναι ανάμεσα στο Λέαξ και στον ε, Παπουλή. Λοιπόν, όσον αφορά το στοίχημα, η Ομόνια βρίσκεται στο 4.40, το Χ στο 3.5 και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 1.83. Στο πρώτο παιχνίδι βλέπαμε ξεκάθαρα φαβόρει τον Ολυμπιακό, με 1.30 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα το βλέπουμε τον Ολυμπιακό στο 1.80. Ε, πιστεύω αξίζει πάρα πολύ το over 2.5 goal σε απόδοση 1.95 1.95 προς 2 εκεί πέρα μπορείτε να το βρείτε. Και αξίζει πάρα πολύ over 2.5 και, και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω αξίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, εάν ανοιχτεί η ομόνια πιστεύω ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ γρήγορη και δυνατή επίθεση όσον αφορά Βαλμπουένα ε, και Μασούρα ή άμα βάλει Ρατζέλοβες δεν ξέρω. Ε, έχει πάρα πολύ γρήγορη επίθεση και πιστεύω πως εάν ανοιχτεί πάρα πολύ η ομάδα της Ομόνιας και κυνηγείς για γκολ θα τιμωρηθεί και όλος από τον Ολυμπιακό. Οπότε, ε, νίκη Ολυμπιακού στο 1.83 μαζί με over 2.5 γκολ στο 1.95 βγάζει ένα ποσοστό περίπου στο 3.80 ας πούμε. Δεν και άσχημα. 3.80 για διπλό Ολυμπιακού και over 2.5 γκολ. Αυτά λοιπόν τα προγνωστικά. Θα υπάρχει live σχολιασμός του αγώνα στις ε, 10 η ώρα. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσουμε το live ε, με το pre-game που κάνουμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Οπότε αν σας άρεσε το, το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε το βράδυ με το live σχολιασμό.